Δεύτερος γύρος των προεδρικών εκλογών στη Βόρεια Μακεδονία την Κυριακή με αντιπάλους τον υποψήφιο του κυβερνητικού συνασπισμού Στέφο Πεντάροφσκι και την υποψήφια του αντιπολιτευόμενου κόμματος Βέμερο Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα. Προϋπόθεση για την εκλογή Προέδρου είναι να ξεπεράσει το ποσοστό συμμετοχής το 40%. Και σε αυτές τις εκλογές θεωρώ ότι θα είναι το ίδιο. Πιστεύω ότι προχωράμε προς το ευρωπαϊκό μέλλον και εκτιμώ ότι τα πράγματα θα αλλάξουν. Στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, ο Πεντάροφσκι επικράτησε με οριακή διαφορά 0,6% της αντιπάλου του, ενώ το ποσοστό συμμετοχής διαμορφώθηκε στο 41,8%. Ήταν το χαμηλότερο όλων των προεδρικών εκλογών στη χώρα. Ο κίνδυνος να μην υπάρξει το απαιτούμενο ποσοστό συμμετοχής μειώνεται. Η συμμετοχή στον πρώτο γύρο των εκλογών ανήλθε σε 41,5-42%. Ένα ποσοστό πολύ χαμηλό, αλλά ο ενθουσιασμός και στις δύο πλευρές μας κάνει να πιστεύουμε ότι ίσως υπάρξει συμμετοχή στο δεύτερο γύρο. Σε περίπτωση που δεν συμβεί αυτό και το ποσοστό συμμετοχής κυμανθεί κάτω από το 40%, οι εκλογές θα ακυρωθούν και θα προκηρυχθούν νέες. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, καθήκοντα Προέδρου της χώρας θα ασκεί ο Πρόεδρος της Βουλής, Ταλάντζα Φέρι.